Άγνωστοι με δύο κλεμμένα αγροτικά εντοπίζονται από αγρότες να κλέβουν το χαλκό από μετασχηματιστές στο Λαγκαδά. Παρατάνε τα οχήματα στα χωράφια για να ξεφύγουν και αφήνουν στην καρότσα τη λία τους. Τους κυνηγήσανε και αφήσανε τα αυτοκίνητά τους μέσα στα καλαμπόκια. Έχουν κάνει τεράστιες ζημιές και έτρεχαν με τα πόδια. Λες και είμαστε σε σκηνές Far West, παιδιά. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Η κλοπή μετασχηματιστών και καλωδίων, κυρίως από αγροτικές καλλιέργειες, έχει εξελιχθεί σε επιδημία. Σε απόγνωση παραγωγή, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν τη δράση του κυκλώματος. Οι αγρότες στην περιοχή του Λαγκαδά πραγματοποιούν μόνοι τους περιπολίες, όμως ούτε αυτό φαίνεται πως πτώησε τους δράστες, που για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες βανδάλισαν και έκλεψαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές. Μας έχουν κλέψει δύο βασικούς μετασχηματιστές που ποτίζουμε τα καλαμπόκια. Θέλουν νερό. Άμα τα στερήσουμε τώρα από νερό, θα έχουμε μείωση ίσως και 40% της απόδοσης. Όπως λένε, αν δεν ποτίσουν άμεσα τα χωράφια τους, τότε οι καλλιέργειες καλαμποκιού, τριφυλιού και βαμβακιού κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Μέσα σε ένα μήνα που τα ξανακλέψανε και είναι πάνω στο δέσιμο στο κουμπάκι, που άμα δεν έχει νερό, δεν θα βγάλει παραγωγή. Ειδικά για το ξερό, δηλαδή από 1.400 κιλά μπορεί να πέσει στα 700. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να απευθυνθούμε και τι να. Δεν ξέρω. Δηλαδή έρχομαι κάτω στον κάμπο και με κρύα καρδιά. Με έρχεται να τα παρατήσω και να σκοτώ να φύγω. Οι αγρότες ζητούν να βρεθεί μια λύση ώστε να φυλαχθούν καλύτερα οι μετασχηματιστές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η αποκατάσταση των ζημιών.